Εγώ είμαι με την κάμερα. Καλά πάμε. Ωραία, από όλους εσάς που σηκώσατε χέρι σας, πόσοι δεν γνωρίζατε ότι εδώ είναι μια κατάληψη? Δεύτερο κύμα χεριών. Δεύτερο. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Αρχίζει και μαθαίνετε εσείς. Εσείς που δεν το ξέρετε, να σας πληροφορήσουμε όπως, ότι όπως και όλοι οι υπόλοιποι μας, εδώ πέρα, σε μια μου, είστε παράνομοι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, ωραία, ωραία χαρακτήρες. Είστε παράνομοι λοιπόν εδώ. Είστε παράνομοι. Αυτό το κτίριο είναι πολύ νόμιμο. Εκτός από εμάς που είμαστε εδώ, που είμαστε παράνομοι. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό το κτίριο νομίμως έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Ξέρετε τι είναι το ΤΑΙΠΕΔ? Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Υπάρχει ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Και αυτό το ταμείο την αξιοποιεί, δηλαδή την πουλάει. Μέσα σε αυτή την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου είναι η Γυαλή, αρχιτεκτονικά μνημεία. Το Ευρώς είναι ένα από αυτά. Είναι ένα σύγχρονο μνημείο. Γιατί είναι το πρώτο τυπογραφείο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Μετέπειτα υπήρξε θέατρο και σχολή θεάτρου, όταν ήταν εδώ οι Μορφές, Δημήτρης Καταληφός, Τάσος Μπαρτής και η Ράνια Οικονομίδου. Από τα ωραιότερα θέατρα, με τις ωραιότερες δουλειές. Έμεινε για 4 χρόνια κλειστό και μετέπειτα το άνοιξε μια ομάδα ακτιβιστών καλλιτεχνών, η ομάδα Κίνηση Μαβίλη. Για ένα χρόνο το λειτουργήσε όπως εκείνη νόμισε, κάλεσε κόσμο για εκδηλώσεις κτλ. Υπέστη καταστολή, πετάξανε έξω, βγήκε η Ελθανία αστυνόμη κτλ. Κάλεσανε σε βοήθεια το κίνημα, πλάκωσε το κίνημα και ο χώρος άνοιξε τελείως. Από τότε λειτουργεί με την ανοιχτή του συνέλευση που γίνεται κάθε Κυριακή και έκτοτε το κρατάμε με νύχια και με δόντια, αφού πολλές φορές έχουμε υποστεί πάλι έξωση, κόψιμο του ρεύματος, του νερού, το οποίο απαλωτριώνουμε, να το πούμε αυτό, αυτή την ειδικνίδα. Και έχουμε καταφέρει τώρα 6 χρόνια να κρατάμε αυτό το χώρο αυτοδιαχειριζόμενο, ελεύθερο, με ελεύθερη είσοδο σε όλους και για όλα, ελεύθερη συνεισφορά, ο καθένας αφήνει ό,τι θέλει, αν θέλει να στηρίξει τις ομάδες ή την κατάληψη μέσω του μπαρ. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το χώρο, εδώ και 6 χρόνια, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μπορούμε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια να πούμε ότι έχουμε παράξει πολιτιστικό έργο και κοινωνικό έργο.
Προμνημονιακά, καλά, ανέκαθεν έχει ξεκινήσει, διέργει, βασίλευε.
μνημονιακά όμως δεν θα μας έπεφτε ο ουρανός στο κεφάλι μας πλακώσει. Δεν ήμασταν οι χειρότεροι. Δεν έπρεπε κάποιος να μας σώσει. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Θέλω να κλείσουν, ας πούμε, μια κατάληψη. Πρέπει να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Εντάξει. Και βέβαια χωρίς έρευνα, δεν χρειάζεται έρευνα. Αυτά είναι πληρωμένα άρθρα. Παραγγελιές. Λοιπόν, καταλαβαίνω λοιπόν ότι βέβαια και το εμπρός και η στέγης προσφύγων, όπως είναι το Πέμπτο Λύκειο, είμαστε επικίνδυνοι. Είμαστε σίγουρα επικίνδυνοι, διότι καταδεικνύουμε με τον χειρότερο τρόπο την ανεπάρκεια των θεσμών, το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος. Και αναδεικνύουμε με τον καλύτερο τρόπο τη συλλογική προσπάθεια, την αλληλεγγύη, ως λύσεις, που βέβαια κανείς δεν τις θέλει. Γιατί αναγκάζονται τον κόσμο να δουλεύει μαζί. Και το Διέρη και Βασίλευε δεν το επιτρέπει αυτό. Αυτά ήθελα να πω και πριν χειροκροτήσετε, να συμπληρώσω ότι και εμείς λοιπόν όσα ελεύθερη και αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα δεν έχουμε χορηγούς. Ούτε την Καθημερινή, ούτε το Sky, ούτε το Mega. Αχ, οι καημένοι εργάτες του Mega, τώρα που το σκέφτηκα. Θα τους στηρίξουμε, μωρέ, αυτή την τρέμη. Λοιπόν, και κυρίως τον άλλο, όμως το λένε τον Σάπιο. Ο Σάπιο είναι τον Brendan Derry, ναι. Γιατί δεν θα έχει να φάει ο καημένος. Να κάνουμε ένα πάρτι, αν προσπαθούμε. Λοιπόν, επειδή δεν μας στηρίζουμε με το Mega, το Sky, έχουμε αποκλειστικούς χορηγούς εσάς. Γι' αυτό μετά από όλα αυτά τα ωραία που σας είπα, θα βάλετε το χέρι στην καρδιά και το άλλο χέρι βαθιά μέσα στην τσέπη. Και πριν να αδειάσετε το χώρο, θα γεμίσετε αυτό το κουτί μας, που είναι τα μόνα μας έσοδα για να μπορούμε και εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε τέχνη, χωρίς να αναγκαζόμαστε να τρέχουμε πίσω από τον κάθε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.